Πανελλήνια ημέρα δωράς των οργάνων σήμερα και δυστυχώς βρίσκει την Ελλάδα για άλλη μια φορά στην χειρότερη ή σε μια από τις χειρότερες θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη, όχι ότι και στην παγκόσμια είμαστε καλύτερα. Και πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που το έχει κάνει σκοπό ζωής, τον κύριο Μπουγά, μαζί μας. Γεια σας κύριε Μπουγά. Γεια σας κύριε Πολύρου. Μαζί μας είναι η κυρία Αθηνά Γόμπου, είναι νεφρολόγος. Καλησπέρα και σε εσάς κυρία Γόμπου. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι λένε κυρία Γόμπου οι αριθμοί? Επιβεβαιώνουν ότι είμαστε στα τάρταρα της κατάταξης. Η αλήθεια είναι αυτή. Με εξαίρεση το 2008 με τα όργανα που δώρησε η οικογένεια του άτυχου του Ζων στη Μύκονο, που τότε πραγματικά αγγίξαμε το πανευρωπαϊκό επίπεδο, το μέσο πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι επόμενες χρονιές δεν ήταν τόσο καλές. Γιατί δεν μας έμεινε αυτή η καλή κληρονομιά? Μας συγκίνησε και νιώθαμε ίσως και λίγο ενοχικά γιατί συνέβη στη χώρα μας αυτό, έτσι. Όχι ότι είχε συλλογική ευθύνη η κοινωνία για αυτό το έγκλημα, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και αυτό γιατί δεν μας ακολούθησε από το 8 και δόθε? Το 2010 η αλήθεια είναι και με την οικονομική κρίση η οποία επήλθε, υπήρξε ένα πρόβλημα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπήρξε ένα πρόβλημα όσο αφορά την επάνδρωση και τη στελέχωση αυτών. Οι άνθρωποι κλειδιά, οι οποίοι λέγονται συντονιστές μεταμοσχεύσεων, πραγματικά δεν μπορούσαν να βρουν τη θέση τους μέσα στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι η κατά κύριον λόγο πηγή δοτών για μας. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ βέβαια με τον καθηγητή των μεταμοσχεύσεων και νεφρολογίας τον κύριο Μπολέτη έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα που αν αυτό τρέξει μέχρι το 2024 πραγματικά θα γίνει μια εκτόξευση των μεταμοσχεύσεων. Θα υπάρχει ο άνθρωπος κλειδί ο οποίος θα συντονίζει και θα οργανώνει σε πανελλήνιο επίπεδο όλη τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων. Μάλιστα. Η οποία είναι πολύ ωρή. Κύριε Μπουγά, ελάτε λίγο τώρα να δούμε πέρα από τις αδυναμίες που εντοπίζει η κυρία Γόμπου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί πράγματι είναι έτσι. Κάθε φορά που συμβαίνει και είναι ευλογημένη αυτή η στιγμή, μιλούμε για μια επιχείρηση ολόκληρη που στείνεται, γιατί αν δεν συντηρηθεί σωστά και το μόσχευμα θα πάει χαμένο, έτσι, θα πάει χαμένη η γενναία απόφαση μιας οικογένειας να δωρήσει το όργανο του δικού της ανθρώπου. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις δικές μας κοινωνίες, έτσι, να δούμε τη μικρότερη εικόνα πέρα από την πανελλαδική. Κάτι γίνεται, κάτι πάει να γίνει. Κάνετε έναν πολύ τίμιο, αλλά μοιάζει να είναι και μοναχικός αυτός ο αγώνας που δίνεται. Ελάτε κύριε Μπουγά. Κύριε Πολύρου, όπως ξέρετε σήμερα είναι... Μάλλον όχι πανελλήνια, παγκόσμια ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων. Mm-hmm. Σήμερα γιορτάζουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι είναι μεταμοσχευμένοι από διάφορα μοσχεύματα. Επίσης και είναι τα γενέθλιά τους, είναι η δεύτερη ζωή τους λέτε. Οπωσδήποτε. Ωραία. Είναι δωρεά καθαρά ζωής. Επίσης πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, περιμένοντας με τη μεγάλη ελπίδα να βρεθεί κάποιο μόσχευμα για να μεταμοσχευθούν και αυτοί. Γιορτάζουν και αυτοί με την ελπίδα βέβαια. Mm-hmm. Και, και πολλοί φεύγουν για να είμαστε, κοιτάξτε τώρα, μέρα προβληματισμού η σημερινή, αλλά θέλει και έναν κινησμό, θέλει μια αλήθεια, όπως λέγαμε πριν, όμοια αλήθεια με την κυρία Σπυράκη. Δυστυχώς, φεύγουν με την ελπίδα από αυτή τη ζωή. Έτσι. Δυστυχώς η ελπίδα είναι η τελευταία. Και βέβαια με τη βοήθεια... Μα καλό είναι να σβήνει τελευταία, αλλά σβήνει μαζί με τον άνθρωπο που φεύγει, γιατί δεν μπόρεσε τελικά να βρεθεί το σωτήριο μόσχευμα. Μετά από την ιατρική επιστήμη που κάνει θαύματα, βέβαια και με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, όπως μια και λέτε για τη βοήθεια του Θεού, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχουν κάποιοι σκληροπυρηνικοί στην εκκλησία μας και βάζω και ιερείς μέσα και αρχιερείς μέσα για να σταματήσει έτσι όλο αυτό το λιβάνισμα στην εκκλησία. Την αγαπούμε και τη σεβόμαστε όταν και εκείνη σέβεται και αγαπά την ανθρώπινη ζωή.
Έχουν μεγάλη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει με την πανδημία και υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι ιερείς που δηλητηριάζουν τους ανθρώπους ότι ο Θεός θέλει να του παραδοθεί το σώμα κέραιο, λες και δεν είναι θάρεστη πράξη, και υπάρχουν σπουδαίοι αρχιερείς και σπουδαίοι ιερείς που την υποστηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσει μια κοινή γλώσσα και η Εκκλησία και να συνεισφέρει σε αυτόν τον αγώνα. Δεν κάνει καλό πάντα ένα κομμάτι της Εκκλησίας σε αυτή την ιστορία. Την εχθρεύεται αυτή την ιστορία και είναι κρίμα. Κύριε Πουλήρου, θα έρθω και στην Εκκλησία. Προημερών πήρε τηλέφωνο τον καινούργιο Μητροπολίτη που έχουμε εδώ στη Λάρισα και τον παρακάλεσα πάρα πολύ, γιατί δύο φορές ο Ιγνάντιος μας είχε κάνει αυτήν τη χάρη. Έδωσε εντολή στις Εκκλησίες και είπαν οι δυο λόγια για την δωρεά οργάνου και για τις μεταμοσχές. Έτσι. Αυτός δεν μας το έκανε. Την Παρασκευή μίλησα τελευταία φορά. Εντάξει, δεν το είπατε Παρασκευή για να το κάνει την Κυριακή και εσείς κάντε το ένα μήνα πριν, αφού ξέρετε ότι είναι... Δεν νομίζω ότι το μυαλό του στενεύει σε αυτό το θέμα, γιατί μοιάζει να έχει μια ευρία αντίληψη των πραγμάτων. Να το πούμε και δημόσιο όμως, για να ανταποκριθεί ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, τι λένε οι αριθμοί για την Λάρισα, κύριε Μπουγά, ελάτε να κλείσουμε με αυτό. Έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ιερείς. Ναι. Πολλοί είναι υπέρ. Μάλιστα έχω και 5 μέλη ιερείς, οι οποίοι μπράβο είναι μπράβο στο σύλλογό μας. Μπράβο σε κάθε συνάνθρωπο. Έτσι. Υπάρχουν όμως και πολλοί οι οποίοι είναι αρνητές, θα το πω και αυτό. Μάλιστα. Αλλά και το μεγάλο μου παράπονο είναι της πολιτείας. Σήμερα δεν μπορούσαν να βάλουν ένα σποτάκι, ένα λεπτό. Έχετε δίκιο. Να πούν δύο λόγια. Μα κοιτάξτε, πήγε η πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια εκδήλωση στους οργανούλιδες που μιλούσαν. Δεν αρκεί αυτό. Έπρεπε σήμερα, όπως το λέτε, όλοι οι πολιτικοί, και όχι σήμερα, κάθε μέρα να βρίσκουν μια φορμή για να εκπέμψουν αυτό το μήνυμα. Κάνετε σπουδαία δουλειά. Μπράβο και σε εσάς, κύριε Αγόμπου. Γιατί, ξέρετε, δεν κάνει να είναι μοναχικές αυτές οι προσπάθειες και την κάνει με πολύ αφοσίωση και πολύ πάθος ο κύριος Μπουγάς, και είναι ωραίο που πλαισιώνεται και από τους επιστήμονες σε αυτή την διαδρομή. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά, γεια σας, κύριε Αγόμπη. Γεια σας, κύριε Μπουγά.